Όταν το βρέφος είναι κοντά στους 6 μήνες ζωής, μπορούν οι γονείς να του διαβάσουν παραμύθια. Να του διαβάσουν παραμύθια χρωματίζοντας την φωνή τους, για να το βοηθήσουν να κατανοήσει καλύτερα τις πληροφορίες που του δίνουν μέσα από το παραμύθι. Μπορούν να δουν μαζί εικόνες, έχοντας ως κοινό σημείο αναφοράς πλέον τις εικόνες του βιβλίου. Ακόμα κάτι που μπορούν να κάνουν οι γονείς είναι να συμμετέχουν στο παιχνίδι το οποίο ήδη έχει ξεκινήσει το βρέφος. Αξιοποιώντας αυτή την ευκαιρία, οι γονείς θα πρέπει να δώσουν το κατάλληλο λεξιλόγιο, ούτως ώστε το βρέφος να εκμεταλλευτεί αυτές τις πληροφορίες για να αναπτύξει τις δικές του ικανότητες ομιλίας. Για παράδειγμα, καθώς το βρέφος ασχολείται με το μικρό του αρκουδάκι, οι γονείς μπορεί να συμμετέχουν σε αυτήν την δραστηριότητα, δείχνοντας το παιδί το κεφάλι του μικρού αρκούδου, δείχνοντας τα χέρια του μικρού αρκούδου, τα οποία μπορούμε να χαϊδέψουμε, ίσως μπορούμε να πλύνουμε στο μικρό μπάνιο ή κάνοντας το ακόμα μπάνιο με το ίδιο το παιδάκι την ώρα του μπάνιου. Και οι γονείς δεν πρέπει να ξεχνούν ότι για να μπουν οι βάσεις της ομιλίας και της επικοινωνίας, πρέπει να αλληλεπιδράσουν με το βρέφος. Το καλύτερο εργαλείο αλληλεπίδρασης με το βρέφος είναι το παιχνίδι.